Κινίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα στον Πόντο. Θα μας πείτε δύο λόγια. Ναι, είμαστε εδώ λοιπόν στην εκδήλωση Ανατόλια, η φωτεινή μνήμη του Πόντου. Ένα σχολείο πρόσφυγας, το οποίο ακολούθησε τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στη Μεζεφούντα το 1886 στο Ρωσάκ Νταγματέν και έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο την εποχή εκείνη. Εκτός από το Κολέγιο Ανατόλια ήταν και ο σύλλογος, ο αθλητικός, εκπαιδευτικός, μορφωτικός σύλλογος Πόντος, όπου ταμείας του συλλόγου ήταν ο Σιμεών Ανανιάδης, ένας νεαρός ο οποίος συνελήφθη, τον βασάνισαν και μαζί με άλλους μαθητές και καθηγητές και με άλλες προσωπικότητες του Πόντου απαγχωνίστηκε στα δικαστήρια της Αμάσιας. Είναι χρέος μας να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι οι άνθρωποι εκεί στον Πόντο μεγαλούργησαν. Τα εκπαιδευτήριά μας πολλά, μεταξύ αυτών και το Κολέγιο Ανατόλια, που πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι το Αμερικανικό Κολέγιο είναι σχολείο από τον Πόντο. Έτσι λοιπόν σήμερα εδώ αποτείουμε φόρο τιμής στη μνήμη του νεαρού Σιμεών Ανανιάδη, αλλά και σε όλους τους μαθητές, γιατί και ο Ευθύμιος ο Κουζινός, ο οποίος διεσώθη, κρυβόταν επί 515 μέρες σε ένα υπόγειο, σε μια τρύπα. Και όταν τελικά δεραπέτευσε για να μην τον συλλάβουνε, φόρεσε κοντά παντελονάκια, ήταν μικρόσωμος, ξυρίστηκε 5-6 φορές, φόρεσε και ένα καπελάκι και μπόρεσε και έφυγε με το πλοίο στην Αμερική, όπου έγραψε το βιβλίο του για το Κολέγιο Ανατόλια, λέγοντας ότι ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει στους συμμαθητές του και στο Σιμεών Ανανιάδη, με τον οποίο ήταν πάρα πολύ φίλοι. Σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί υπό την αιγίδα του πραγματοποιείται η εκδήλωση αυτή και μια σειρά από εκδηλώσεις μέσα στον Απρίλιο και τον Μάιο. Θα τα παρακολουθήσουμε και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ.